Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα προϊόν που αγόρασα πρόσφατα. Το συγκεκριμένο στο Scrooge παίζει κοντά στο 40 ευρώ, 30 με 40 ευρώ. Μου ήρθε η ειδοποίηση πριν από καμιά δεκαετία μέρες ότι έπεσε στα 20 ευρώ. Οπότε 20-21 εκεί μέσα ήταν, οπότε το παρήγγειλα. Βέβαια η αλήθεια είναι από τα κλασικά του Scrooge που είχε συν 4-10 μέρες, αλλά είπα να το ρισκάρω. Γιατί λέω στην τελική το πολύ πολύ να μου επιστρέψουν τα λεφτά. Οπότε ήταν ευκαιρία, το βρήκα 10 ευρώ συνήθως πιο κάτω από το κόστος. Είναι το Light Mons, ένα LED, φως από την, ξεχνάω το όνομα συνέχεια, αλλά από την Godox. Μια πολύ καλή εταιρεία σε σχέση με τα φώτα. Ψάχνω να βρω φώτα. Έστειλα σε κάποιες εταιρείες μήπως ενδιαφέρονται να με βοηθήσουν να εξοπλίσω το χώρο, αλλά δεν πήραμε απάντηση ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι πολύ μικρό, είναι πάρα πολύ μικρό και είναι πολύ όμορφο. Έχει μέσα δική του μπαταρία, είναι αναφορτιζόμενο. Το βάζεις πάνω από κάμερα, συγκεκριμένα έχει επιλογές από 3200 Kelvin έως 6500 Kelvin, έχει μόνο λευκό φως και είναι αρκετά χρήσιμο. Γενικά από ό,τι είδα, έχω διαβάσει αρκετά καλά σχόλια, δείχνει κάποια πραγματάκια σχετικά με αυτό. Type-C φορτίζει από ό,τι ξέρω, έχει diffuser δικό του, instruction manual, ok, και το τη συσκευή, οπότε είναι υπερβολικά απλό, one way. Αρκετά καλή προστασία. Γενικά σας λέω, στο 20 ευρώ αν το βρείτε τσιμπήστε το, είναι καλό. Αξίζει, ειδικά για κοντινά βιντεάκια ή για unboxing όπως τα θέλω εγώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Θα το δούμε όμως, μισό λεπτάκι να δούμε πως έχει τίποτα άλλο. Α, έχει, έλα. Λοιπόν, έχει manual το οποίο είναι αρκετά ωραίο και σου λέει ακριβώς τι κάνει το κάθε τι. Είναι η μία πλευρά στα κινέζικα, η άλλη είναι στα αγγλικά, ελληνικά δεν υπάρχουν, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Οκ, χρήσιμο είναι αυτό, μην το πετάξετε. Αν και μετά από λίγο είναι one way, δεν έχει κάτι. Έχει το καλωδιάκι του Type-C σε κανονικό USB με LA και ένα σίλικα, πώς λέγεται, το οποίο ρουφάει την υγρασία από το χώρο. Ωραία βάση. Λοιπόν, γενικά προσεγμένο, αρκετά προσεγμένο, αλλά το ωραίο είναι ότι καταρχάς, θα το πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς και θα το πάρουμε από την αρχή, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι εμφανισιακά, η πρώτη του εικόνα είναι αυτό εδώ. Θα ξεκινήσω από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, μάλλον από την πρακτικότητά του. Βλέπετε αυτό εδώ. Αυτό εδώ μπορεί και κάνει slide. Αν σας δείξω τι setup έχω φτιάξει, ταιριάζει απόλυτα για το setup που έχω φτιάξει πραγματικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κάνει slide σε κάμερα και από κάτω αυτό ξεβιδώνει, τσακ, και μαγκώνει, οπότε είσαι σε φάση κρατάει κόντρα. Γενικά τα περισσότερα αξεσουάρ είναι τέτοιες μορφές που έχω, οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης αυτό χρησιμοποιείται και σε άλλο και για άλλο σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός του, βλέπετε, ήδη θα έχετε προσέξει 1, 2, 4, 3 υποδοχές μαζί με την κάτω 4. Αυτό, αν πάρω και άλλα ίδια με αυτό, μπορώ να τα κάνω slide το ένα μες το άλλο, δηλαδή αυτό κάνει slide εδώ πέρα από ένα άλλο ή πάνω ή κάτω και μπορείς να φτιάξεις μια συστοιχεία, δηλαδή μπορείς να φτιάξεις μια συστοιχεία με όσα θες απεριόριστα, ώστε να κάνεις ένα wall panel ή να βελτιώσεις ακόμη περισσότερο το φως. Επίσης έχει για να το βάλεις σε τρίποδο, γενικά αυτό είναι που μου αρέσει, αυτό φωνάζει τσεκτεκνάω, αυτό φωνάζει Κώστας. Λοιπόν, οπότε για αρχή ξεκινάμε με αυτό. Είναι πολύ χρήσιμο, μπορείς να βιδώσεις την κάμερά σου από πάνω, από κάτω, από τα πλάγια. Παίξτε με αυτό, δηλαδή μπορεί να κάνει τα πάντα. Ωραία, αφού το είδαμε αυτό, έχουμε από πίσω το Type-C με το οποίο φορτίζει. Το On-Off και έχουμε το Dim, αυτό ανεβοφτιάχνω το dimάκι νομίζω τη φωτεινότητα, ας πούμε με το που το ανοίξω. Βλέπετε έχει, αυτό είναι LED, σβήνει, ανάβει, μικραίνει ανάλογα με το πόσο είναι η μπαταρία, σου λέει ακριβώς πόση μπαταρία έχεις και ανάλογα με το τι θέλω, σαν φωτεινότητα από πίσω μπορώ να κατεβάσω το dim, νομίζω έχει 9 ζώνες αν δεν κάνω λάθος, ή να αυξήσω τη φωτεινότητά του. Και από εδώ, από αυτό μπορώ να αλλάξω την φωτεινότητα αν έχει με βάση το, αν θέλω ένα ψυχρό ή θερμό φως. Και να το κλείσω για να μπορέσετε να το δείτε. Αυτό εδώ μπροστά βγαίνει, είναι diffuser και το φως είναι αυτό εδώ πέρα.
το οποίο το diffuser τεχνικά χρειάζεται, γιατί τα τιμάκια είναι ενδιάμεσα όπως τη βλέπω, δηλαδή αν τα προσέξετε είναι κίτρινα πορτοκαλί, για να πιάσεις όλες τις, όλο το φάσμα. Οπότε λογικά το diffuser πρέπει να είναι πάνω, θες δε θες. Μισό, γιατί είχαμε ένα ατύχημα. Το diffuser λοιπόν πρέπει να είναι πάνω. Έχει κάποια σημασία πως θα το βάλω, θα το βάλω κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ή όχι? Δεν νομίζω, από ποια πλευρά για να το βάλεις φαίνεται το ίδιο, εκτός και αν επιτρέπετε να δω μήπως κάποια είναι πιο μεγάλη υποδοχή για να μπει. Α, είναι αυτό τώρα εδώ, ναι, κατάλαβα. Okay. Γι' αυτό λέω και εγώ. Βρίσκει, όχι δεν βρίσκει, μπήκε από κάτω, εντάξει. Λοιπόν, ό,τι βάλετε το όπως θέλετε, δεν έχει καμία σημασία, αρκεί να κουμπώσει καλά. Από ό,τι κατάλαβα εγώ το βάλα. Ναι, γενικά δεν χρειάζεται να ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση. Για κάποιο λόγο άσκησα περισσότερη πίεση από όσο έπρεπε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι. Και πάμε να δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι να δούμε. Έχω αυτό εδώ το ποντίκι, ωραία. Αν κλείσω το φως, πες ότι κλείνω αυτό το φως. Ωραία. Το βλέπετε τώρα εδώ έτσι. Ας ανάψω το... αυτό εδώ. Θα το βάλω πάνω από το κινητό. Αν το κλείσω... βασικά τώρα χτυπάνε και τα άλλα τα φωτά. Μισό λεπτάκι. Hey Google, turn off all lights. Okay, turning off 5 lights. Okay, τώρα δεν βλέπετε τίποτα. Πες ότι βάζω αυτό εδώ. Είναι ακριβώς πάνω από το κινητό. Κάνει δουλειά. Και μπορείς, το ωραίο είναι να το βάλεις, να χτυπήσεις διαφορετικές γωνίες. Δηλαδή σε φάση, έτσι όπως είναι από πάνω, όταν το στερεώσει ρε παιδί μου, να δημιουργήσεις διαφορετικά εφέ. Έτσι είναι χωρίς φως αυτή τη στιγμή, μόνο με το κεντρικό φως του δωματίου. Αν ανάψω το ring light, είναι πιο φωτεινό. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω να το προσέξετε, έτσι όπως είναι, κάνει λίγο πιο μαλακό φως. Ανάλογα για που θα το έχεις τώρα, ας πούμε, να το έχω... να το βάλω ακριβώς στο ύψος του ring light, ωραία. Δημιουργεί λίγο πιο μαλακό φως. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για πολύ μακρινές αποστάσεις. Οπότε όταν είσαι από πάνω, καλό είναι γενικά, από ό,τι κατάλαβα, να το έχεις κοντινά. Οπότε είναι για κοντινά πλάνα περισσότερο, δεν είναι για πολύ μακρινά. Συγγνώμη αν σας τύφλωσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι πρακτικό. Κυρίως γιατί θα μου λύσει τα χέρια σε πολλά προβληματάκια που έχω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ποντίκι βασικά. Αυτό εδώ είναι. Για 20 ευρώ νομίζω ταξίζει. Το μόνο κακό, το οποίο παίζει να το κάνω εγώ μόντα μάλλον, το χαλάσω λίγο την επιφάνεια αλλά δεν πειράζει, δεν έχει μαγνήτη, δηλαδή να κολλάει μαγνητικά κάπου. Οπότε ναι, παίζει εγώ να κολλήσω κάποιο μαγνήτη από πίσω και τάκ να το κολλάω. Είναι χρήσιμο να υπάρχει μαγνήτης γενικά, πιστέψτε με. Λοιπόν, αυτό ήταν, ωραίο είναι, γι' αυτό που πρέπει να κάνει το κάνει νομίζω και με το παραπάνω. Οπότε αν θέλετε τσεκάρετε το, θα σας το έχω στην περιγραφή από εκεί που το πήρα και εγώ, τέλος πάντων, από το Scrooge το αγόρασα. Οπότε αυτό, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα.